Ξέρω από πίσω. Όχι. Τρεις μέρες τώρα η Πρέβεζα ζει στους δικούς της αθλητικούς ρυθμούς ένα σπουδαίο και σημαντικό γεγονός, η διοργάνωση των πρώτων βαλκανικών αγώνων αισθητικής ομαδικής γυμναστικής, οι οποίοι ολοκληρώθηκαν σήμερα το απόγευμα. Είδαμε τις ομάδες και έχουμε κοντά μας για το θέμα αυτό τον Δήμαρχο Πρέβεζας, τον κύριο Νίκο Γεωργάκο. Τι ωραία εικόνα, αν και έχει τελειώσει, αν και έχουν τελειώσει οι αγώνες, πόσο ωραίο θέαμα από αυτό, κύριε Δήμαρχε. Στις δύο μέρες αυτές δώσανε το καλύτερο σε αυτό. Και πραγματικά ήταν εντυπωσιακά τα παιδιά. Είναι πάρα πολύ χαρούμενος. Πάρα πολύ χαρούμενος γιατί κερδίσαμε για άλλη μια φορά ένα μεγάλο στοίχημα ότι και η περιφέρεια διοργανώνει εξαιρετικούς αγώνες. Πρώτο βαλκανικό στο Δήμα, πρώτο βαλκανικό στην Πρέβεζα. Είμαστε πολύ χαρούμενοι. Πάρα πολύ χαρούμενοι. Και μάλιστα και με τον πρόεδρο, τον εξαιρετικό κύριο πρόεδρο, που λέει πολύ σπουδαίο πρόεδρο, ακούσαμε ότι και του χρόνου πάλι θα γίνει κάτι αντίστοιχο στην Ελλάδα τον Σεπτέμβριο. Θα η Πρέβεζα να κλέψει τις εντυπώσεις πέρα από όλα τα υπόλοιπα, δηλαδή πέρα από την τουριστική προβολή, αυτού του είδους η διοργάνωση συγκέντρωσε το ενδιαφέρον χιλιάδων, αν θέλετε, πολιτών, οι οποίοι είτε ασχολούνται με το σπορ, είτε είναι γονείς, είτε είναι προπονητές, είτε συνοδεύουν τα παιδιά. Οτιδήποτε και έχει σχέση με το άθλημα, προσέλκυσε πολλών το ενδιαφέρον. Έτσι ακριβώς, γιατί εμείς όλα εδώ στην Πρέβεζα και δύο εξαιρετικοί σύνοδοι και στον Ολοκό και στην Πρέβεζα στην ομάδα υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά και πραγματικά. Γεια σας! Αυτό είναι η πρώτη ομάδα που μας έγινε γεια σας παιδιά! Στην Βουλγαρία είναι αισθητική ομάδα, εθνική ομάδα. Μπράβο! Μπράβο, μπράβο! Πραγματικά εξαιρετικές αθλήτριες. Όπως το σου είπατε και εσείς, δηλαδή δεν είναι μόνο τα παιδιά, είναι και η τουριστική προβολή και ο κόσμος. Ο Δήμος που είχα παραδείξει πάνω από το διάδομα και ήταν στην Πρέβεζα και ήταν από το Βαράγιο και ήταν και όλα τα κοσμοκία της Ευρωπαϊκής που κοιμάζαν τα αστυνομικά τα ευαίσθητα της Πρέβεζας και σίγουρα έτσι θα ξαναδούν την πάση. Κύριε Δήμαρχε, είπατε ότι ξεκινώντας από αυτό το εγχείρημα, δηλαδή από τη φιλοξενία των πρώτων βαλκανικών αγώνων, φαίνεται ότι η Πρέβεζα μπορεί να φιλοξενήσει, γιατί όχι, και διεθνείς αγώνες υψηλού επίπεδου, ακόμη πιο δύσκολα, ακόμη πιο απαιτητικά αν θέλετε, διότι διαθέτει και υποδομές, αλλά περισσότερο θεωρώ εγώ ότι υπάρχει βούληση. Έτσι, η δική σας τοπική κοινωνία. Διαθέτει ανθρώπους που θέλουν το άθλημα, θέλουν όλα τα τοπικά γεγονότα να έρχονται και η εξαιρετική δουλειά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και σε όλους τους καλοδέρνους που είχαν τη βοήθεια και εδώ αυτές τις μέρες που πραγματικά τα καλύτερα και σίγουρα πρέπει κι άλλες και άλλες πολύ περισσότερες διοργανώσεις. Εκτός από αυτό, φιλοξενείται και άλλη αθλητική διοργάνωση, έτσι. Σήμερα έχουμε και την περιφερειακό από την Τζιγόνα, για να προσκεφτούμε σε κοινήνου και δική, όπου θα δούμε εκεί τα αντίστοιχες ομάδες, όλα από την ίδια, τα τηλεκάβα. 3-on-3 beach volley, τουρνουά, παραλίες και πόλη. Μια αθλητική γιορτή όλοι, έτσι. Έρχεται και το 3-on-3 σε λίγες μέρες στον Ιούλιο και μέσα από όλα και τα αθλητικά και τα αγωνιστικά είναι ότι δίνουμε στην περιοχή μας μια μεγάλη κίνηση το Κοροδιακό Φεστιβάλ που είναι σήμερα. Όλα αυτά τα γεγονότα είναι πραγματικά πολύ χαρούμενα και πιστεύουμε με όλους τους δημότητες για να δούμε πως μια μικρή συνεισαγωγικά πόλη μπορεί να διοργανώνει μεγάλους αγώνες.
και πώς γίνεται αυτό κοινωνός, είτε από τους προπονητές που είπαμε λίγο πριν, από τους ανθρώπους δηλαδή που συνοδεύουν αυτές τις αποστολές, στο να μεταφέρουν και να επικοινωνήσουν στη δική τους πατρίδα, στη δική τους χώρα, στη δική τους πόλη, αν θέλετε, αυτά τα οποία ζήσαν ως εμπειρία στην Πρέβεζα. Βέβαια, και από την Βουλγαρία και από την Τουρκία και από όλες τις βαλκανικές χώρες είναι πολύ καλύτερες. Πραγματικά, έχουμε μεταλλήσει τους. Δεν ξέρω αν ήταν πάρα πολύ επίπονο στο να σχεδιάσετε και να προγραμματίσετε όλη αυτή τη διοργάνωση. Θεωρώ όμως ότι τα καλά λόγια που ακούσατε αυτές τις μέρες σας αποζημίωσαν. Πάντω ότι υπάρχει το άκουσμα στην αρχή, σε να κοινωνήσει και θέλει να κάνει που θα πιέζονται και ελά από αυτή τη στιγμή και πολύ χαρούμενα για ό,τι έγινε. Κύριε Δημάρχε, να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά που συμμετείχαν, σε εσάς για τη διοργάνωση, σε όλους τους αθλητές και σε όλους όσους βρέθηκαν αυτές τις μέρες στην Πρέβεζα. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ σε όλους.